συμπληρώνονται φέτος 80 χρόνια από την Πρωτομαγιά του 1944 και τη θυσία των 200 κομμουνιστών στον ιερό αυτό χώρο. Δίνουμε για άλλη μια χρονιά το παρόν στον τόπο που οι φασίστες κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους επεδίωξαν να μετατρέψουν σε χώρο τρόμου και υποταγής και που έγινε τελικά παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης, θυσίας και παλικαριάς. Υποκρινόμαστε στο μεγαλείο εκείνων που έζησαν με ψηλά το κεφάλι και στάθηκαν απέναντι από το απόσπασμα, πιστοί στις ιδέες και στα ιδανικά τους, διατρανώνοντας ως την τελευταία στιγμή τον πόθο τους για μια Ελλάδα ελεύθερη, για μια Ελλάδα του λαού της. Δίνουμε για μια άλλη φορά το παρόν, γιατί η θυσία των 200 παραμένει ζωντανή στη μνήμη του λαού μας. Συνεχίζει να γεμίζει συγκίνηση, περηφάνεια, να δίνει αντοχή και κουράγιο στους αγώνες και στους αγωνιστές του σήμερα, να φωτίζει τους δρόμους του μέλλοντος. Τιμάμε την εργατική πρωτομαγιά, τους χιλιάδες επώνυμους και ανώνυμους που πάλεψαν, με τα αφεντικά και το κράτος τους, σε όλο τον κόσμο, παίρνοντας τη θέση μας σήμερα στην πάλη των εργαζόμενων για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Ο Γιάννης Ρίτσος, συγκλονισμένος από τη θυσία, θα γράψει το ποίημα «Σκοπευτήριο της Κεσαριανής». Εδώ πέσαν, παιδιά του λαού, γνωρίζετε γιατί. Γυμνοί, κατάσαρκα φορώντας τις σημαίες. Η Ελλάδα τις έραψε, με ουρανό και άσπρο κάποτο. Ακούσατε τις ομοβροντίες στα μυστικόφωτα αντικά χαράματα. Είδατε τα πουλιά που πέταξαν αντίθετα στις σφαίρες, αγγίζοντας με τα φτερά τους τον ανατέλλοντα πυρφόρο. Είδατε τα παράθυρα της γειτονιάς να ανοίγουν στο μέλλον. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε. Τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίζει στα γνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Τα βιογραφικά των 200 κομμουνιστών της Κεσαριανής, στις λεπτομέρειες της περήφανης και αλήγησης τάσης τους μπροστά στο θάνατο, στα λίγα βιαστικά σημειώματα που μπόρεσαν να γράψουν στη διαδρομή τους από το στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, αποτυπώνεται όχι μόνο ένα συγκλονιστικό γεγονός από τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, αλλά και οι πρώτες σελίδες της ιστορίας της πάλι του λαού μας για να χτίσει ένα φωτεινό μέλλον. Πίσω από τη στήλη με τα ονόματα των εκτελεστέντων θα διαβάσει κανείς για την πανεργατική απεργία στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1935, για τις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις στο Βόλο το 1936, για τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις του 1929, για τους αγώνες των σταφυδοπαραγωγών της Πελοποννήσου στα τέλη της δεκαετίας του 1930. Μπορεί να διαβάσει για το Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και την απεργία των καπνεργατών. Στο στίβο των κοινωνικών και ταξικών αγώνων σφυριλατείται η προσωπικότητα των 200 της Κεσαριανής. Δίπλα τους χιλιάδες άλλοι επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές που φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, κυνηγήθηκαν, που πάλεψαν άλλοτε με το όπλο και άλλοτε με την προκήρυξη στο χέρι, έμειναν όρθιοι και αταλάντευτοι στον αγώνα. Μέσα από αυτή την πορεία συνειδητοποίησης και ατσαλώματος, οι 200 της Πρωτομαγιάς του 1944 γίνονται μέλη και στελέχη της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ, αφοσιώνονται στη δίκαιη υπόθεση της εργατικής τάξης μέχρι το τέλος. Όλοι τους ήταν επιλεγμένοι ένας προς ένας. Ορισμένοι από αυτούς, από τους 200. Ο Ζαφίρης Βεκίδης, τσαγκάρης πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και στέλεχος του ΚΚΕ. Ο Κορνάρος ή Κορναράκης Παναγιώτης, από την Κίσαμο της Κρήτης, πρωτεργάτης στις μεγάλες φοιτητικές απεργίες το 1929. Στελέχη του κινήματος των οικοδόμων, όπως ο Μίτσος Παπαδόπουλος, ο Νίκος Πλακοπίτης. Ο Χρήστος Κουβελιώτης και ο Βασίλης Παπαδήμας, ηγέτης του αγροτικού κινήματος. Ο Νίκος Νεγρεπότης, του καπνεργατικού κινήματος. Ο Νίκος Μανέκας, ο δικηγόρος Δημήτρης Ρεπούτσικας. Η εκπαιδευτική Τάσου Τσαλίκης, Κώστας Τσίρκας, Κώστας Χιτήρης. Ο Ναπολέων Σουκατζίδης. Ο πρόεδρος του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και στέλεχος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Δάσκαλος που παρέμεινε συμπαραστάτης και ψυχοδύτης των συντρόφων του ως την τελευταία στιγμή και που με την ηρωική του στάση μπροστά στο θάνατο
ξεπέρασε τα όρια της χώρας μας. Καταγράφηκε στις λαμπρότερες σελίδες της ιστορίας στον πάνθεον των ηρώων της ταξικής πάλης. Οι 200 της Κεσαριανής, πριν βεθούν απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα, είχαν συγκρουστεί παλικαρίσια με την τάξη των εκμεταλλευτών και τους μηχανισμούς τους. Είχαν συγκρουστεί με τη μεγαλοεργοδοσία και τους μεγαλοαγρότες της Υπαίθρου, με την καταστολή, με το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, τα στρατοδικεία και τα βασανιστήρια, τη δικτατορία του Μεταξά, στο καλπάκι του Ναϊστράτη στην Ακροταφλιά. Δίκαια, στα πρόσωπά του, η αστική τάξη αναγνώριζε την πρωτοπορία του λαού. Αναγνώριζε το πραγματικό κίνδυνο και εχθρό. Δεν είναι λοιπόν απρόσμενο που το φασιστικό καθεστώς του Μεταξά, αντί να ικανοποιήσει το έτοιμά τους να σταλούν στην πρώτη γραμμή του μετόπου με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, τους κράτησε δέσμιους, όπως έγινε και με τους άλλους πολιτικούς κρατούμενους που ήταν στις φυλακές και τις εξορίες και τους παρέδωσε χωρίς δισταγμό στους Ναζί κατακτητές. 10 φορτηγά χρειάστηκαν να μεταφέρουν τους μελοθάνατους από το μπλοκ 15 του στρατοπέδου Χαϊδαριού στην Κεσαριανή. Ο δρόμος προς το σκοπευτήριο γέμισε ρούχα και σημειώματα. Ήταν το στερνό αντίο των μελοθανάτων στους δικούς τους. Όλα τα σημειώματα, όλες οι κουβέντες τους αποπνέουν περηφάνεια και λεβεδιά. Τίποτα δεν δείχνει φόβο, μόνο την ανάγκη να πουν αντίο. Να δείξουν σε αυτούς που παραμένουν στη ζωή όπως ο αγώνας δεν πρέπει να σβήσει. Πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει. 10 φορές στήθηκαν αναομάδες στον τοίχο. Όλη την ώρα τους του φέγγιζαν στο ματωμένο τοίχο της Κεσαριανής. Οι καμπάνες χτυπούσαν λυπητερά και ο τηλεβόας του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ άναβε τις καρδιές και υποσχόταν εκδίκηση. Στις 2 το μεσημέρι τελειώσαν. Την επόμενη μέρα ο λαός Κεσαριανής αψηφά την τρομοκρατία και μετονομάζει τον δρόμο που γύρισε το αίμα την οδό Σκοπευτηρίου σήμερα σε οδό ηρώων. Στους τοίχους γράφεται το σύνθημα. Αυτός είναι ο δρόμος ηρώων. Το διαβαίνουν οι λεβέντες του έθνους. Χθες, 1η του Μάη, τον διάβηκαν 200 παλικάρια. Το χώμα της πόλης μας δέχτηκε ευλαβικά τη θυσία των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944. Δεν ήταν η πρώτη ούτε η τελευταία εκτέλεση που θα γνώριζε. Πάνω από 650, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά πόσοι ήταν οι εκτελεσμένοι σε αυτόν τον τόπο. Η Κεσαριανή δεν επιλέχθηκε άλλωστε τυχαία. Εδώ στην Κεσαριανή χτυπούσε η καρδιά της αντίστασης. Για την ιστορική της προσφορά δικαίως χαρακτηρίστηκε πόλη ηρώησα, αδούλωτη, ονομάστηκε το μικρό Στάλιγκραντ. Ο λαός της στάθηκε κάστρο στην πάλη ενάντια στους κατακτητές. Πήρε σχεδόν το σύνολό του μέρος στην εθνική αντίσταση μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ. Δεν έλειψε ποτέ εξάλλου, ούτε πριν ούτε μετά, από την πρώτη γραμμή των αγώνων για ελευθερία και για κοινωνική δικαιοσύνη. Στα χρόνια μετά την απελευθέρωση, ο λαός της Κεσαριανής, αψηφώντας τους κινδύνους και επιστρατεύοντας όλα τα μέσα, έκανε υπόθεσή του την υπεράσπιση της ιστορικής μνήμης και απέτησε την οριστική απόδοση του χώρου του Σκοπευτηρίου. Για δεκαετίες και βήμα-βήμα, ο αγώνας αυτός πέτυχε στην πράξη την κατοχήρωση του χαρακτήρα του χώρου. Πέτυχε να απομακρυνθούν οριστικά οι εγκαταστάσεις της Βέμβλης Σκοπευτικής Εταιρείας, να στηθεί το μνημείο των εκτελεσμένων, να διαμορφωθούν το πάρκο και αθλητικές εγκαταστάσεις, να χτιστούν τα σχολεία της πόλης, να διαμορφωθεί το Μουσείο της Εαμικής Εθνικής Αντίστασης. Χωρίς αυτούς τους αγώνες του λαού μας, τίποτα από όσα σήμερα γύρω μας βλέπουμε δεν θα ήταν εφικτό. Γι' αυτό ο χώρος που είναι ποτισμένος με το αίμα των 200 κομμουνιστών και εκατοντάδων άλλων αγωνιστών που έμειναν στην ιστορία γιατί δεν υποχώρησαν, δεν έσκυψαν το κεφάλι, έμειναν πιστοί ως το τέλος στην υπεράσπιση των συμφερόντων του λαού, δεν προσφέρεται για εξηλαίωση καμιάς αντιλαϊκής πολιτικής. Θα παραμείνει χώρος ιστορικής μνήμης, φάρος για την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, για την προβολή των διδαγμάτων από την ηρωική πάλη των λαών της δεκαετίας του 40, για μια κοινωνία χωρίς φασισμό και υπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς πια φτώχεια και ανεργία, κρίσης και εκμετάλλευση.
θα παραμείνει χώρος ανοιχτός για το λαό και τις ανάγκες του, στην αναψυχή, στον πολιτισμό και αθλητισμό. Αυτή είναι η παρακαταθήκη των αγώνων που προηγήθηκαν. Σε αυτή την κατεύθυνση αρχίζουν τα έργα για τη συνολική αναβάθμιση του πάρκου του Σκοπευτηρίου, που θα περιλαμβάνει τη μετατροπή του ιστορικού κέντρου Χάραμα, το κέντρο μουσικής εκπαίδευσης και δημιουργίας, τη διαμόρφωση ανοιχτού θεάτρου και χώρου, βιβλιοθήκης, γήπεδο στίβου, γυμναστήρια, βελτίωση των χώρων αναψυχής και άλλα. Η ηρωική ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος αποκαλύπτει τις ανεξάρτητες δυνάμεις που μπορεί να αντλήσει ο λαός από την πάλη και τα ιδανικά της κοινωνικής απελευθέρωσης. Αποκαλύπτει ότι στο λαό τίποτα δεν χαρίστηκε και πως τίποτα δεν είναι αυτονόητο ότι θα διατηρηθεί χωρίς πάλι. Η μελέτη αυτής της ιστορίας υπήρξε πάντα εφόδιο για το λαό. Αυτό το ξέρουν οι εχθροί του και παίρνουν τα μέτρα τους. Δεν είναι τυχαία εξάλλου η επιμονή και τα εκατομμύρια που σπαταλάνε κάθε χρόνο κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και επιτελεία για το ξαναγράψιμο της ιστορίας με ιδιαίτερη στόχευση στην νεολαία. Αποτελεί η πραγματική ύβρη το ανιστόρητο κατασκεύασμα της θεωρίας των δύο άκρων που αποτελεί επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξομοιώνεται η απάνθρωπη αντιδραστική ιδεολογία ο φασισμός με ό,τι πιο προοδευτικό γνώρισε ο ανθρώπινος μους το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Όπου εξομοιώνεται οι 200 εκτελεσμένοι κομμουνιστές με τους δολοφόνους τους. Αποτελεί επιβίωση του ιερού χώρου του Σκοπευτηρίου της ιστορικής παρακαταθήκης η αποδοχή δωρεάς από το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον. Ένα ίδρυμα που χρηματοδοτείται αδρά από το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών με διακηρυγμένο στόχο να υπονομεύσουν τη διεκδίκηση των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων, τις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν διεκδικούν και οι γερμανικές κυβερνήσεις αρνούνται να πληρώσουν και να φέρουν την ιστορία και την ιστορική μνήμη στα μέτρα των σημερινών πολιτικών επιδιώξεων. Όλοι αυτοί δεν έχουν τα μάτια στο παρελθόν, στοχεύουν στο μέλλον, γιατί τρέμουν το παράδειγμα του χειραφετημένου λαού που είναι ικανός να κάνει το αδύνατο δυνατό. Φίλες και φίλοι, απέναντι στην οργανωμένη προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και των δραγμάτων της κρίσιμης δεκαετίας του 40, από τις 9 Μαΐου του 2016 λειτουργεί το Μουσείο της Ιαμικής Εθνικής Αντίστασης δίπλα στον χώρο του θυσιαστηρίου της Ελευθερίας και του Μνημείου του. Η λειτουργία του Μουσείου το διάστημα αυτό επιβεβαιώνει τη συμβολή του στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, την βοήθεια στη νέα γενιά να έρθει σε επαφή με τους αγώνες και τις θυσίες του ελληνικού λαού. Η διαδρομή και η τελική θυσία των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της Κεσαριανής, όπως και των χιλιάδων άλλων αγωνιστών που προηγήθηκαν και ακολούθησαν, ξεχώριζε και ξεχωρίζει ακόμα τα όρια δύο διαφορετικών κόσμων. Ξεχωρίζει τον κόσμο της εκμετάλλευσης και καταπίεσης που γεννά τον φασισμό και τον πόλεμο και δεν διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα. Και τον κόσμο που παλεύει για να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, δίχως πόλεμο και εκμεταλλευτές, δίνοντας ό,τι καλύτερο έχει ακόμα και τη ζωή του για να υπερασπίσει τη ζωή, τα δικαιώματα και τη ελευθερία του λαού. Αναδεικνύει την ανηρήνευτη πάλι ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Σήμερα είναι κρίσιμο. Τα λαϊκά στρώματα όχι μόνο να αναγνωρίσουν τους δύο αυτούς κόσμους, αλλά να πάρουν και τη θέση τους στην πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ήταν το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κρίσης της δεκαετίας του 30 και των αντιθέσεων μεταξύ των υπεριαλιστικών χωρών για το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Αντιθέσεις ανηρήνευτες, που δεν μπορούσαν από ένα σημείο και μετά να λυθούν παρά μόνο με τα όπλα. Ο πόλεμος αποτέλεσε τη συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα. Για το λαό οι στερήσεις, η φτώχεια, η ανεργία, η βαριά εκμετάλλευση αντικαταστάθηκαν με τα κρεματόρια του μετόπου και για το φαΐ του αφέτη. Για τους εκμεταλλευτές τους ο αδυσόπιτος ανταγωνισμός έγινε ανοιχτός πόλεμος. Ανοίχτηκαν νέοι δρόμοι για κερδοφορία και με τις αρπαγές και τη ληστεία με την ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας. Ένα αντίστοιχο σκηνικό προετοιμάζεται και στις μέρες μας. Ο λαός της χώρας μας γνώρισε από πρώτο χέρι τα προηγούμενα χρόνια αμέτρητες θυσίες. Άλλοτε για να ξεπεραστεί η κρίση, άλλοτε για να μην διαταραχθεί η ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, που προϋποθέτει βέβαια τα συντρίμμια των λαϊκών κατακτήσεων και την εργασιακή ζούγκλα. Μέρα με τη μέρα, ωστόσο, γίνεται φανερό ότι για να κυλήσει η μηχανή της κερδοφορίας δεν αρκούν αυτά. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία,
η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές προετοιμασίες στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία δείχνουν ότι οι ανταγωνισμοί κλιμακώνονται, πυκνώνουν τα σύννεφα ενός γενικευμένου υπεριαλιστικού πολέμου. Πραγματικός στόχος των υπεριαλιστών είναι ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών, των δρόμων, των σφαιρών επιρροής. Στον βωμό αυτό δεν έχουν κανένα δισταγμό να ματοκυλήσουν τους λαούς της περιοχής, να δημιουργήσουν νέα καραβάνια προσφύγων. Οι ίδιες οι εξελίξεις φανερώνουν ότι η ολοένα βαθύτερη ελληνική εμπλοκή δεν έχει καμία σχέση με την ασφάλεια και με την άμυνα της Ελλάδας όπως ισχυρίζονται. Αντίθετα, εξυπηρετεί με κεραίας τους δολοφονικούς αμερικανοανατολικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Ρίχνουν νερό στο μήλο της επιθεωρητικότητας του κράτους του δολοφόνου του Ισραήλ. Γίνεται όμως ακόμα πιο προκλητική όταν προσπαθούν να πείσουν ότι δίθεν συμπόρευση με τα υπερελιαστικά κέντρα παρέχει ασφάλεια στη χώρα ή όταν αφήνουν να εννοηθεί ότι από το μετακλίνισμα και τη μοιρασιά θα περισσέψει λίγα και για μας. Και αυτά απέναντι στην ιστορική εμπειρία του λαού μας που έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν τη συμμετοχή της Ελλάδας στους υπερελιαστικούς σχεδιασμούς. Ο λαός μας δεν έχει τίποτα να κερδίσει από την εμπλοκή της χώρας μας στις υπερελιαστικές συμμαχίες. Το αντίθετο, έχουμε πολλά να χάσουμε και μπορούμε να χάσουμε πολύ περισσότερα. Φίλες και φίλοι, και η φετινή πρωτομαγιά τονίζει την ανάγκη να δυναμώσει πάλι για την κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, την ανάκτηση των δικαιωμάτων που χάθηκαν, να δυναμώσει πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο. Η αντεργατική αντιλαϊκή βαρβαρότητα θα έχει τέλος αν δεν δυναμώσει η λαϊκή πάλι η ενότητα και οργάνωση του λαού. Τίποτα δεν χαρίστηκε από καμιά κυβέρνηση από κανέναν εργοδότη. Όλες τις κατακτήσεις του λαού απέσπασε με σκληρούς ταξικούς αγώνες. Τα λαϊκά στρώματα χρειάζεται να παλέψουν για τα δικά τους συμφέροντα κοντά στον εθνικισμό, στον ρατσισμό και στον φασισμό. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη τους με τους άλλους λαούς, βάζοντας στο στόχαστρο τον πόλεμο αλλά και τις αιτίες που γεννούν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η λαϊκή απένταση να απεμπλακεί η χώρα μας από τους υπεριαλιστικούς πολέμους. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στους υπεριαλιστές που σέρνουν τους λαούς στο πολεμικό σφαγείο. Αυτή είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας που αντιστοιχεί στα συμφέροντα των λαών. Φίλες και φίλοι και σαριανιώτες και σαριανιώτησες, τιμή και δόξα στους 200 ήρωες κομμουνιστές πρωτομαγιάς του 1944. Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον ίδιο δρόμο που βαδίσανε. Προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία. Καλή συνέχεια στους αγώνες του σήμερα και του αύριο. Αθάνατοι.